Έλα, παιχταρά μου. Σε σκέφτηκα, γιατί είσαι αγνός και τις περισσότερες φορές συμπλέουμε. Πόνεσε η καρδιά μου, να ξέρεις. Πόνεσε η καρδιά μου, αλλά τι να κάνουμε, αφού ήταν η μονομαχία στο Ελπάσο. Ένας από τους δύο θα έμενε όρθιος. Και τελικά, πέτα το στοίχημα στα σκουπίδια. Εντάξει, μωρέ, για άσο ήτανε. Δηλαδή, ξέρεις τι, παίξανε καλά αυτοί που δεν μας γεμίζουν το μάτι τις περισσότερες φορές και ειδικά στη Γαλλία, αλλά ήταν για άσο το μάτς. Θα σου πω, ποδοσφαιρικά ήταν 100% για άσο το μάτς, ναι. Δίκιο ήτανε. Τώρα, εγώ το πληρώθηκα. Καθυστερήσει έκανα cash out. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι, νομίζω ότι όποιο δεν το πληρώθηκε, όποιο έχει παίξει χ2 και την City με οποιοδήποτε τρόπο, ή με απλό η νίκη, ή με handicap, ή με τέτοιο και δεν το πληρώθηκε, εντάξει, έκανε λάθος. Γιατί στις καθυστερήσεις, για παράδειγμα, σου έδινε το 95% των χρημάτων και φώναζε η πάρει ότι μπορεί να κάνει γκολ. Εγώ το έβγαλα στο 90 και νομίζω, εντάξει, νομίζω πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον το έβγαλε. Όσοι ασχολούνται σοβαρά με το σύγχυμα το βγάλανε. Και φαινόταν ότι παρεί, παίζε μονότερμα και σου έδινε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή και το κρασάτο γι' αυτό χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται για τέτοιες στιγμές να είσαι στο 89-90, ναι, ναι, να πάρεις 100 ευρώ να σου δίνει 92, να τα τραβήξεις. Χρειάζεται να πάθεις ζημιά. Οπότε ναι, το πληρωθήκαμε και δύο και ναι, ποδοσφαγωνιστικά ήταν από το 0-0 έως το 1-0-2-0 η Παρή. Οπότε ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, γιατί και το πέναλτι έχασε. Ναι. Η Ρεάλ είχε ταβάνει το 0-0. Ναι. Η Παρή, αν έβαζε το πέναλτι, μπορούσε να το πάρει και 2-0 ναι. Το παιχνίδι. Και να σου πω και κάτι. Πολλές φορές το έχω πει και στον κόσμο, εντάξει, αυτά που, τα πονταρίσματα που κάνουμε για την πλάκα μας, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν παίζουμε και τίποτα τρομερά χρήματα. Πολλές φορές για να μην. Εγώ τα κάνω πιο νωρίς, ξέρεις, για να μην πέσω θύμα της πτώσης των αποδόσεων. Δηλαδή το σημερινό το έπαιξα από χθες το βράδυ. Αλλά για κάποιο λόγο, δηλαδή τον άσο της United τον είχα παίξει και μετά κατέβαινε. Το ίδιο και τον άσο της Παρή, μετά κατέβαινε. Για κάποιο λόγο ανέβηκε το διπλό της City. Αν το γνώριζα, ξέρεις, θα περίμενα να βάλω και τη City διπλό. Αλλά τώρα το διπλό της City κάποια στιγμή, Τσάρλι, πήγε ένα 45. Με το που αρχίζει το match, στο πεντάλεπτο είναι ένα 45. Ναι. Και τέλος πάντων. Δηλαδή δεν ήταν για ένα 45 αυτό το μάτς, να σου πω από την αρχή. Αυτό ήταν ένα 30 το διπλό και πιο κάτω. Φοβούνται πολύ τα πρώτα παιχνίδια, αλλά πλέον έχουν ξεφύγει τόσο πολύ διαφορές των ομάδων. Συμφωνώ. Και ξεκινάει στο Champions League, δεν είναι παιχνίδι ομίλου, όπου μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές ο Νάγκελσμαν, ο Γκουαρδιόλα να εμφανίσει μια λαθασμένη ομάδα. Στο Champions League όλοι τα βλέπουν σοβαρά. Και ειδικά τα πρώτα. Για να τους φτιάξουν μετά την ηρεμία. Ναι. Θα τις κάνει τις αλλαγές. Τώρα είναι το δεύτερο μάτς. Ναι, πήγε ο Γκουαρδιόλα με την καλή του ομάδα. Πού να αντέξει η Λισαβόνα. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Καταρχάς, όποιος θέλει να φύγει, όποιος θέλει να φύγει από το Champions League, έχει τρία παιχνίδια στην Ελλάδα. Το Πανετολικός Λαμία είναι δύσκολο μάτς. Καλύτερη ομάδα Πανετολικός που να παίξει στον Άσο. Μεγαλύτερο κίνητρο όμως η Λαμία. Οπότε καλό είναι να το αφήσουμε. Εγώ στο Ατρόμητο Σόφι, η αρχική μου. Έτσι, η διάθεση ήταν να πάω με τον Όφι, αλλά χωρίς με Γιάδο και Νέιρα αποδυναμώνεται αρκετά. Οπότε είναι και χαμηλά οι αποδόσεις, δεν είναι στο 1,70, είναι κάτω από 1,50, είναι 1,45 και χωρίς αυτούς τους δύο δεν πήραν άνοδο για να πει κάποιος ότι αξίζει να τους παίξει. Οπότε βγάζω έξω και αυτό το παιχνίδι και βλέπω με ενδιαφέρον το 1,60 του Παναθηναϊκού στον Απόλλωνα. Κοίταξε, άμα δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Απόλλωνα, που έχει να βάλει γκολ από αρχές Δεκεμβρίου και στο μάτς που βάλε γκολ έφαγε 4 από τον Ατρόμητο. Ναι. Μπράβο τους. Δηλαδή το 1,60 του Παναθηναϊκού είναι καλό. Και από εκεί και πέρα. Έχω ήδη παίξει. Το έχω ήδη παίξει. Το έφαγε στο Γουλή. Ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Και εγώ το βλέπω. Ξαναλέω, όποιος θέλει να κάνει παρολή εκτός από τους Λιγκ, χωρίς δεν το έχω βάλει σε κάρτα, απλά θεωρώ θα επιβεβαιωθεί. Η Λεβάντε είναι σοβαρό καφενείο. Έχει φάει με τον καινούριο προπονητή του Ιταλό 24 γκολ σε 7 παιχνίδια. Τρώει από 4-4. Η Ατλέτικο Μαδρίτης σκοράρει και δέχεται γκολ εύκολα, αλλά η Λεβάντε τρώει για πλάκα πάνω από 4. Από 3 και πάνω τρώει για πλάκα. Οπότε με ασιατικό χάντικα 1,5, ο Άσος Ατλέτικο δίνει στο 1,85 με 1,90. Είναι ένα παρολί που μπορεί να επαληθευτεί εύκολα. Ατλέτικο Μαδρίτης, Άσος ασιατικό χάντικα 1,5 και το διπλό του Παναθηναϊκού. Τώρα στο Champions League. Το είδαμε και χτες. Για μένα οι τρεις ομάδες που παίζουν το ποδόσφαιρο με το δικό τους τρόπο στο πιο υψηλό επίπεδο είναι η City, η Liverpool και η Bayern. Η City πέρασε εύκολα. Η Bayern παίζει με τη Salzburg. Είχαν παίξει Νοέμβριο του 2020 στην Αστρία, είχε κερδίσει με 6-2 η Bayern. Δεν νομίζω ότι έχουν ανατραπεί τόσο πολλοί διαφορές για να μην έρθει ένα τίμιο διπλό με over 1,5, 1,55 με ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα η Liverpool.
Εκτός ότι η Ίντερ τώρα έχει ζωρίσει το πρωτάθλημά της, έχω προσέξει ότι με ομάδες που παίζουν με τρία center back τις το κάνουν πιο εύκολο, γιατί πάνε εσωτερικά ο Μανέ με το Σαλάχ, παίζουν τρεις με τρεις με τους αντίπαλους στόπερ και τους διαλύουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ίντερ να αντιμετωπίσει τριάδα De Vrij, Skinner, Bastoni να αντιμετωπίσει την επιθετική τριάδα της Liverpool. Και πιστεύω ότι το διπλό με 2-15-2-20 έχει ενδιαφέρον. Οπότε από Champions League, Salzburg Bayern διπλό με over 1,5 είναι στο 1,55 και Inter Liverpool διπλό στο 2,15. Εκεί 2,15-2,20 χωρίς γκανιώτα δίνεται και λίγο πάνω από 2,20, αλλά εγώ πάντα παίζω με γκανιώτα. Ειδικά παίζω πάντα χωρίς το 0%. Ναι. Γιατί έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο και τα δύο γκολ όλα ανατρέπονται. Οπότε να έχουμε ασφάλεια. Μάλιστα. Εντάξει, Τσάρλι μου. Φιλιά. Αυτά. Φιλιά, τα λέμε. Τα λέμε. Φιλιά. Αμήν. Φιλιά.